Με πολύ μεγάλη χαρά επισκέπτομαι σήμερα την έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, στη Λάρισα. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω επί μακρόν με τους επικεφαλείς των υπηρεσιών των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας. Η Θεσσαλία είναι μια από τις περιοχές της χώρας η οποία παρουσιάζει πολύ χαμηλή εγκληματικότητα, παρουσιάζει μια αστυνομία η οποία είναι πολύ κοντά στους πολίτες. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχής γι' αυτό. Το δείχνουν άλλωστε και οι στατιστικές που καταγράφουν καθημερινά οι υπηρεσίες και πιστεύω ότι μέρα με τη μέρα, με τη συνολική προσπάθεια και το σχεδιασμό που έχει κάνει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, οι πολίτες όλο και περισσότερο θα αισθάνονται ασφαλείς, οι πόλεις μας ασφαλείς και ταυτόχρονα οι αστυνομικοί πολύ κοντά στους πολίτες, ούτως ώστε κάθε μέρα όλο και περισσότερο να προάγεται το αίσθημα ασφαλείας. Επιχειρούμε τους τελευταίους μήνες και θα εκδηλωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα μια μεγάλη μεταρρύθμιση και μια μεγάλη αλλαγή και εξυγχρονισμό της ελληνικής αστυνομίας. Παρουσιάσαμε πριν από λίγες εβδομάδες το νέο νομοσχέδιο που αφορά τη δομή της ελληνικής αστυνομίας, μια δομή η οποία ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και τις κοινωνικές και τις εθνικές αλλά και τις τεχνολογικές της ελληνικής αστυνομίας. Είμαστε εδώ για να φυλάμε και να προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας. Ο Εύρος είναι πραγματικά θωρακισμένος και με προσωπικό που έχει προσληφθεί πάρα πολύ και προσλαμβάνονται και άλλοι 150 σε λίγες μέρες και με τεχνολογία η οποία έχει τη δυνατότητα να παρατηρεί τα σύνορα σε επίπεδο πολύ λεπτομερές και ταυτόχρονα με ένα προσωπικό το οποίο έχει πολύ υψηλό ηθικό. Είμαστε παρόντες στα σύνορα, τα σύνορά μας είναι ασφαλή και εγγυόμαστε ότι τα ευρωπαϊκά σύνορα θα μπορούν πράγματι να αποτελούν εγγύηση για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες ότι προστατεύονται και ελέγχονται από την ελληνική αστυνομία. Προχωράμε την επόμενη εβδομάδα στην λειτουργία της νέας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μια υπηρεσία η οποία θα μπορέσει να διαχειριστεί τα όλο και περισσότερα περιστατικά του οργανωμένου εγκλήματος. Μια αστυνομία η οποία πραγματικά είναι σύγχρονη, χρειάζεται μια τέτοια υπηρεσία και γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να προσαρμοστούμε και εμείς στο σχεδιασμό και την αποστολή των σύγχρονων αστυνομιών στην Ευρώπη και τον κόσμο. Ταυτόχρονα προχωράμε στην αλλαγή της ονομοσίας, αυτό που μέχρι σήμερα αποκαλούσαμε ασφάλεια. Η ασφάλεια μετατρέπεται σε διεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων και αυτό θα είναι η νέα ονομασία για όλες τις υπηρεσίες, τις σημερινές υπηρεσίες ασφαλείας σε όλη τη χώρα και έτσι θα μπορούν αυτές οι νέες υπηρεσίες μαζί με την κεντρική μεγάλη υπηρεσία που έχει παράρτημα εκτός από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη ένα πλέγμα και ένα δίκτυο υπηρεσιών και ικανών αξιωματικών οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Είμαι πολύ ιδιαίτερα ευτυχής που αυτή τη στιγμή ο κοινωνικός ρόλος της αστυνομίας διαρκώς όλο και περισσότερο μεγαλώνει και αυξάνεται και ο κοινωνικός ρόλος της αστυνομίας συνίσταται στην αποστολή της που αφορά την κοινωνική αστυνόμευση η οποία περιλαμβάνει τον τομέα της ενδοοικογενειακής βίας. Έχουμε αύξηση πανελλαδικά 175% στις συλλήψεις στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας, σχεδόν διπλάσια, δηλαδή υπερδιπλάσια περιστατικά ενδοοικογενειακής. Αυτό σημαίνει εμπιστοσύνη όλων όσων γυναικών κακοποιούνται ή απειλούνται ή απειλείται η ζωή τους, εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία, την οποία καλούν, και τα αρμόδια γραφεία
ενδοοικογενικής βίας σε όλη τη χώρα ανταποκρίνονται απ' άκρου σ' άκρου της Ελλάδος, όπου και αν συμβεί περιστατικό, είτε είναι σε ένα απομακρυσμένο ορεινό σημείο, είτε είναι στην πρωτεύουσα και στο αστικό κέντρο ενός νομού. Στη Θεσσαλία γίνεται μια καταπληκτική δουλειά και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις και στους αξιωματικούς που ηγούνται και λειτουργούν αυτά τα γραφεία με πολύ εκπαιδευμένους αστυνομικούς. Θέλω να σας δώσω ενδεικτικά ότι το 2024, το 9 μήνο, έχουμε 891 συλλήψεις στους 4 νομούς της Θεσσαλίας έναντι 481 περιστατικών που είχαμε πέρσι, δηλαδή σχεδόν διπλάσια περιστατικά. Συλλήψεις κακοποιητών οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Θέλω επίσης να σας πω ότι έχουν κατασχεθεί από την ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας περίπου 900-890 για την ακρίβεια όπλα, τα οποία αφαιρέθηκαν από αυτούς που καταγγέλθηκαν από τις γυναίκες τους, τις συζύγους τους, τις συντρόφους τους στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχει μια μεγάλη ευαισθησία σε ένα πολύ επίκαιρο θέμα, το θέμα της βίας των αλληλίκων, το οποίο εκδηλώνεται τελευταία με περιστατικά πολλές φορές ακραία. Η ελληνική αστυνομία είναι παρούσα και με την παρουσία της αφενός μεν αποτρέπει σε χώρους μαζικής συγκέντρωσης μικρών παιδιών, νέων παιδιών την πιθανή πρόκληση τέτοιων συμπεριφορών, αλλά ταυτόχρονα σε κατασταλτικό επίπεδο η αστυνομία στη Θεσσαλία φέτος είχε 300, στη Θεσσαλία φέτος είχαμε 388 συλλήψεις ανηλίκων σε σχέση με 203 που ήταν πέρυσι. Και οι υποθέσεις ήταν 603 φέτος έναντι 400 περίπου πέρυσι. Αυτό αφορά βέβαια πρωτίστως στους γονείς. Η ποινική διαχείριση των παιδιών είναι μια πολύ ευαίσθητη υπόθεση. Το ζήτημα της βίας των ανηλίκων δεν είναι απλά ένα αστυνομικό θέμα. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα, είναι ένα ζήτημα που αφορά την οικογένεια, το σχολείο, αφορά την κοινωνία μας συνολικά, θέλει την προσοχή όλων μας. Θα υπάρξουν τις επόμενες μέρες και άλλα μέτρα. Έχουμε εξαγγείλει, όπως ξέρετε, και λειτουργεί αυτή τη στιγμή στη χώρα το τηλέφωνο, το πενταψήφιο τηλέφωνο 10201. Ο κάθε πολίτης, ανήλικος ή ενήλικας, γονέας ή τρίτος, μπορεί να καλεί το 10201 για να καταγγέλει ένα περιστατικό, για να αναγγέλει ένα περιστατικό το οποίο συμβαίνει εκείνη τη στιγμή και εξελίσσεται και θα κληθεί και θα προστρέξει η αστυνομία. Ένα περιστατικό που συμβαίνει συνήθως καθημερινά σε κάποια πλατεία, σε κάποια περιοχή και καταγγέλλεται προκειμένου να διαχειριστεί η αστυνομία με προσοχή, με ευαισθησία, αλλά πάντα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης και αποτροπής.